Καλημέρα κύριε Καραθανασόπουλε. Το απόγευμα βέβαια πραγματοποιούνται συλλαλητήρια σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ενάντια στα αυτή τη συμφωνία αμυντική συνεργασία με τι ΗΠΑ που υποστηρίζεται σήμερα. Μια συμφωνία για την οποία εσεί, το Κομμουνιστικό Κόμμα, υποστηρίζετε ότι μετατρέπει τη χώρα σε πολεμικό ομιλητή και φέρνει από την άλλη να πει ότι στόχο είναι η αμυντική θωράκιση τη χώρα. Πού βρίσκεται τελικά, αναρωτιέται ο ακροατή, η αλήθεια. Κύριε Αθανασόπουλε, θεωρείτε ότι ζούμε πολλά χωρίς να εισπράττουμε αντίστοιχα ωφέλη και τι εννοώ. Τις προηγούμενες ημέρες, για να το βάλουμε και αυτό στην κουβέντα μας, έγινε γνωστό ότι η χώρα μας θα παραχωρήσει τη Σαουδική Αραβία στη θητεία πυράβλων Πάτριοτ, που θα συνοδεύονται και από Έλληνες στρατιωτικούς. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, εσείς προειδοποιείτε για επικίνδυνη εμπλοκή. Μήπως δίνουμε περισσότερα από αυτά που θα έπρεπε, χωρίς να εισπράττουμε τα αντίστοιχα. Ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς πώς αποκωδικοποιείτε αυτή την μόνιμη επωδό των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή βρείτε τα με την Τουρκία, βρείτε τα μεταξύ σας. Γιατί θεωρούν ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα δύο μέρη, όπως υπάρχει και δεν υπάρχει και το πιθανότητα στη δηλώση του Βαρελού με μέρος των πολιτικής πολιτικής, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για να ακούγεται την αρτουρά το συνήθιο που έφυγε από το πολιτικό στεπός να το περιοχή και να μην διοχωρηθεί συνήθιο του ΝΑΤΟ. Γιατί
τώρα, κύριε Καραθανασόπουλε, αυτή η συζήτηση που τροφοδοτείται και από δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και όχι μόνο βέβαια περί επίλυσης των ελληνοτουρκικών διαφορών στη Χάγη, ότι μας προετοιμάζει για κάτι, ότι θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Διάβαζα σε ένα ρεπορτάζ της Corriere della Sera ότι το γεωτρύπανο Γιαβού βρίσκεται εδώ και 10 μέρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κυπρού για να ξεκινήσει έρευνα στο τεμάχιο που βρίσκεται, δηλαδή που είναι ουσιαστικά η Eni και η Total, η ιταλική και η γαλλική εταιρεία. Και σε αυτό το ρεπορτάζ, κύριε Καραθανασόπουλε, κρίνονταν οι τακτικοί της Ιταλίας και της Ιταλίας και αναφέρονταν πως θα επιχειρούσε να κάνει την ίδια επίσης στην περιοχή για την οποία έχει πάρει άδεια η Αμερικανική εταιρεία ΕΚΤΟ, θα είχε κινητοποιηθεί ο έκτο στόλο. Θυμάμαι ότι όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση με την εκλογή τη Τέμπτη και τη Τότα, λέγαμε ότι πίσω από τι εταιρείε θα έρθει κάτι. Και θα έχουμε και καλύτερη προστασία ενδεχομένω. Ό,τι φαίνεται αυτό δεν επαληθεύεται. Να έρθουμε λίγο και στην αποτίμηση του ταξιδιού του Πρωθυπουργού στο Παρίσι και τη συνάντηση του Μακρόν. Τώρα, ξέρετε, μας έρχεται στο μυαλό το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Είναι όμως έτσι μια στρατηγική σχέση με την εργασία στον αμυντικό τομέα. Είναι μια προσπάθεια που έκανε η Πάμε λίγο. Βλέπουμε να φαίνεται η Ρωσία με την Τουρκία, στη συνέχεια να υπάρχει αποκατάσταση των σχέσεων, το ίδιο με τις ΗΠΑ και πάει λέγοντας. Θα ήθελα, κύριε Καραθανασόπουλε, ένα ακόμη ερώτημα για το προσφυγικό μεταναστευτικό και το σχόλιο σας για το συμφωνισμό που προσφυγεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την προμήθεια απλωτών πραγμάτων για ανάσκηση αυτών των ροών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
εμεί το κοινό είναι το παράδειγμα. Και ότι αρκεί το γιατί το πρέπει Δεν θα μπορούσα και με αυτό να κλείσουμε την συνομιλία, αλλά θα μπορούσα να σας ρωτήσω, γιατί είχαμε θέμα πια τις τελευταίες ώρες στην κυκλοφορία της τροπολογίας και της περιπτώσης που η ιδιοκτησία στο ποδόσφαιρο επιλέξει αυτή την αποστολή. Να καταστήσουμε αυτή την σε πολύ μεγάλα επιχειρήματα Πείσατε, δεν θα στέλνατε, λέτε, το ίδιο μήνυμα. Κύριε Καραθανασόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση.